Ένα σχόλιο στην αρχή και μετά για το νομοσχέδιο. Όχι άλλη ανησυχία. Σας βλέπω άυπνους, επειδή βγήκε η Μελόνι στην Ιταλία και τώρα, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, μπορεί να βγει η Λεπέν στη Γαλλία. Τρέμουν τα θεμέλια του συστήματος. Κυριολεκτικά. Γιατί άραγε? Ποιος κυβερνά αυτές τις χώρες και πολλές άλλες, για να μην αρχίζω και βάζω κατάλογο όλα αυτά τα χρόνια, τα κόμματα, να πούμε, της δεξιάς, όπως λέτε, λες και άλλοι είναι αριστεροί, μαζί με τη Σοσιαλδημοκρατία. Και στη Γερμανία, και στη Γαλλία, και σε άλλες χώρες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ταύτιση της πολιτικής της Σοσιαλδημοκρατίας με τα δεξιά, όπως λένε, ή με το Λαϊκό Κόμμα, σε κάθε χώρα με διαφορετικά ίσως χαρακτηριστικά, αλλά τα ίδια κατά βάση, ταύτιση, και ακολουθούν ακριβώς την ίδια πολιτική. Να πάω και παραπέρα. Ποιος είναι αυτός που καλείται να ξυλώσει κοινωνικές κατακτήσεις όταν δεν μπορεί η δεξιά, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, νομίζω, Ανιέλη, η χρήσιμη αριστερά? Και επειδή στην αριστερά έχουμε συμπεθέργεσμα τώρα, δεν ξέρω που θα καταλήξει, αλλά και επειδή η χρήσιμη αριστερά ταυτίζεται πλέον και με τη Σοσιαλδημοκρατία, σπρώχνει κυριολεκτικά τον κόσμο με αυτή την πολιτική που είναι ίδια με τους υπόλοιπους, με τον αντικομουνισμό που πρωταθλήτρια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη θεωρία των άκρων, επειδή δεν υπάρχουν δυνατά κομμουνιστικά κόμματα σε αυτές τις χώρες, ακόμη, παρά τους μεγάλους αγώνες, αλλά θα δημιουργηθούν, και δυναμώνει τι? Δυναμώνει τα νεοφασιστικά, όπως λέτε. Όμως, ποια είναι η αλήθεια? Η Μελόνι, η θαυμάστρια του Μουσολίνη, έτσι δεν είναι? Είπε και τώρα τα μάζεψε στην κυβέρνηση. Είπε ενάντια στο ΝΑΤΟ, είπε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε κατά της συμμετοχής, παρά το ότι χρησιμοποιήθηκαν τα λιμάνια, έστελνε κλπ. Όπλα, κατά της συμμετοχής της Ιταλίας στον πόλεμο, κατά της Ουκρανίας. Τώρα τα μάζεψε όλα και δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Τα πήρε όλα πίσω, όπως το ίδιο θα κάνει και η Λεπέν με τους υπαλλήλους που έχει. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Βρήκαν και συμφωνία για προέδρους, γραμματείς και φαρισαίους και το σύστημα μια χαρά προχωράει. Απάντηση σε αυτό στην άνοδο είναι ένα ισχυρό εργατικό κίνημα, ένα ισχυρό κομμουνιστικό κίνημα που θα κινητοποιήσει το λαό σε ποια κατεύθυνση? Τη σύγκρουση με αυτή την πολιτική που όλοι μαζί ακολουθούν, και στην κατεύθυνση ανατροπής αυτού του βάρβαρου συστήματος. Αυτά περιληπτικά, γιατί θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για την υποκρισία που υπάρχει. Τώρα, αυτές τις μέρες πάλι, όχι μόνο αυτές αλλά και προηγούμενα, ζούμε μια ακόμη χρονιά που υπάρχει η ίδια δραματική κατάσταση. Με χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα, με καμένες κατοικίες, με 2 νεκρούς, με καταστροφές σπιτιών και περιουσιών. Αυτά είναι αποτελέσματα της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης και των προηγούμενων, όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ακολουθείτε όλοι πλην ΚΚΕ και πίνετε νερό στο όνομά της. Φαίνονται καθημερινά τα αποτελέσματα των σχεδόν ανύπαρκτων μέτρων και στρατηγικού σχεδιασμού, μέτρων πρόληψης, αντιπυρικής προστασίας, των τεράστιων ελλείψεων στα μέσα, στο προσωπικό, στις υποδομές
και στη χρηματοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών και της δασικής υπηρεσίας. Είναι αλήθεια ή όχι? Τι λέει η κυβέρνηση και κατά το μισό, τουλάχιστον επίσημα, και τα άλλα κόμματα? Κλιματική αλλαγή. Για όλα αυτά η κλιματική αλλαγή, είπε ο Συντυχάκης, ο Μανώλης. Τι φταίει και ποια είναι για την κλιματική αλλαγή? Υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχει. Όχι τόσο μεγάλο. Όμως ταυτόχρονα, που δεν βγάζετε άχνα όλοι σας, υπάρχουν τέτοιες τεχνολογικές, επιστημονικές, παραγωγικές δυνατότητες σήμερα που μπορούν να αντιμετωπίσουν στη συντριπτική πλειοψηφία αυτά τα φαινόμενα που εμφανίζονται. Και το δεύτερο, η ατομική ευθύνη. Βέβαια, εδώ έχουμε και δύο κολόμβους. Είναι η ελληνική λύση και η νίκη. Που τι λένε? Φταίνει ξένοι. Και μας λένε, φταίει ο Τούρκος που ήταν, δεν θυμάμαι, που έβαλε φωτιά. Και φυσικά, γεγονός είναι. Και φταίει και ο Πακιστανός που τον αμολύσανε έξω και ξανά βάλε φωτιά. Οι υπόλοιποι 38, 40 ήταν. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να ήταν και παραπάνω. Τα είπε ο κύριος Κικίλιας. Για τις 38 τις υπόλοιπες ποιος φταίει? Πάλι οι ξένοι ήταν εκεί. Ντροπή. Κυριολεκτικά ντροπή, όπως και για την εγκληματικότητα. Όταν έχεις την αστυνομία να λέει, όχι ότι δεν υπάρχουν εγκληματίες και εκεί, φυσικά και υπάρχουν. Όταν έχεις την αστυνομία να λέει ότι το 80% του εγκλήματος είναι ή διευθύνεται από Έλληνες, να σταματήσει αυτή η ρατσιστική και φασιστική αντίληψη. Η κυβέρνηση λοιπόν αγνοεί και προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσμο, όπως και άλλα κόμματα, φορτώνοντας την κλιματική αλλαγή κυρίως και δεύτερον προωθώντας την ατομική ευθύνη. Θα πω παρακάτω. Εμείς στις 19 Απριλίου κάναμε παρουσίαση της ερώτησης που είχε ένα στόχο. Να πάρθουν από τώρα προληπτικά μέτρα, πρόληψη δηλαδή, για να μην φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Τα ίδια και οι πυροσβέστες, τα ίδια και όλοι οι φορείς, η κυβέρνηση στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Τα ίδια ισχύουν και με τις πλημμύρες, στη Θεσσαλία και τις αποζημιώσεις. 9 μήνες μετά και οι κάτοικοι είναι εγκατηλημένοι κυριολεκτικά. Παρά αυτά που λέτε εδώ. Τώρα τι έρχεται? Έρχεται ένα νομοσχέδιο που πιστεύουμε, και θα αποδειχτεί αυτό, παρά τους ύμνους που κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει βαθιά αντιλαϊκή στρατηγική στόχευση. Ήδη το έδαφος έχει προετοιμαστεί πρώτα-πρώτα με την καραμέλα της ατομικής ευθύνης. Ατομική ευθύνη, άρα παραπόφαση κάνε ιδιωτική ασφάλιση. Και με τα λόγια του Πρωθυπουργού και Υπουργών, που σε κάθε φυσική καταστροφή βλέπουν ευκαιρία. Ευκαιρία λοιπόν. Ευκαιρία για ποιον? Για αλλαγή πολιτικής? Για συμπεράσματα από όλη αυτή την πολιτική που οδηγεί εδώ και χειροτερεύει σχεδόν κάθε χρόνο? Όχι βέβαια. Αλλά ευκαιρία για να φορτώσουν τα βάρη στο λαό, από τη μία, και από την άλλη να δώσει τη δυνατότητα μεγάλων κερδών σε επιχειρηματικούς ομίλους. Στο σημερινό νομοσχέδιο, και θα μας θυμηθείτε, γιατί δεν το πενευόμαστε, αλλά βλέπουμε πολύ μπροστά. Και αυτό το παραδέχονται και αυτοί που είναι αντιπαλοί μας. Γίνεται ένα σημαντικό βήμα. Μεθοδικά, για τη μείωση και σε μια πορεία δραστικό περιορισμό και τελικά κατάργηση των αποζημιώσεων. Έχει από τις φυσικές καταστροφές. Έχει αποδειχθεί και από δηλώσεις που ξεφεύγουν πολλές φορές από τα κυβερνητικά χείλη. Τέρμα, λέει, αποζημιώσεις. Έχει υποθεί. Θα πάμε σε άλλη πολιτική. Θα πω ποια είναι αυτή η πολιτική. Γιατί? Για να απαλλαγεί το αστικό κράτος από τη δεδομένη υποχρέωση που έχει να προστατεύει και να αποζημιώνει τους πληγέντες. Είναι η λογική του κόστους οφέλους. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων την υποστηρίζουν. Έτσι λοιπόν
θα εξοικονομηθούν κονδύλια δισεκατομμυρίων να δοθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους για να αυγατήσουν, να διατηρήσουν μάλλον και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Έτσι θα εξοικονομηθούν κονδύλια για να πληρώνουμε 500.000 ευρώ την ημέρα τη φρεγάτα που πάει στα σύνορα της Ελλάδας, δηλαδή στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι θα εξοικονομηθούν κονδύλια για να στείλετε όπλα και να στέλνετε συνέχεια όπλα στην Ουκρανία, όπλα αφοπλίζοντας νησιά, πολύτιμα για την άμυνα της χώρας. Έτσι θα εξοικονομηθούν κονδύλια για να πάρουμε τα F-35, τα οποία είναι άχρηστα, όπως λένε ανώτατοι αξιωματικοί για την άμυνα της Ελλάδας, και το αποδεικνύουν γιατί, πέρα από το ότι τον έλεγχο ακόμα και στο κόκπιτ, δηλαδή στο θάλαμο που ελέγχει το αεροπλάνο, ποιος τον έχει? Οι Αμερικάνοι, αυτοί που φτιάχνουν τα αεροπλάνα. Για να εξοικονομηθούν κονδύλια για νατοϊκούς εξοπλισμούς. Παίρνουμε φρεγάτες αμερικάνικες, εδώ ξεφεύγει από τα όρια της φαντασίας, οι οποίες είναι άχρηστες για τη Μεσόγειο, αλλά είναι καλές για τον Ειδικό ωκεανό, παραδείγματος χάρη. Για τους ωκεανούς δεν τα λέμε εμείς, τα λένε στρατιωτικοί, τα λένε ναύαρχοι, τα λένε άνθρωποι που δεν είναι κομμουνιστές. Αλλά σου λέει έλεος, έλεος που πάμε. Επανέρχομαι. Ποιος έχει την ευθύνη για τις φυσικές καταστροφές? Αυτό είναι το ερώτημα. Την έχει η κλιματική αλλαγή μόνο? Γιατί εκεί επικεντρώθηκε πλέον. Η κλιματική αλλαγή και η ατομική ευθύνη ή η ακολουθούμενη πολιτική όλων των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα και της σημερινής, μια και μιλάμε για τώρα. Τίνος είναι ευθύνη η έλλειψη σοβαρών και σύγχρονων υποδομών που μπορούσαν να έχουν γίνει? Σήμερα πρόκειψε η κλιματική αλλαγή ή έχει πολλά χρόνια? Τι έγιναν όλα αυτά τα χρόνια? Τίποτε. Υποστελέχωση των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών. Η έλλειψη μηχανικών μέσων. Ποιος φταίει για αυτά? Την κλιματική αλλαγή? Όχι βέβαια. Φταίει η πολιτική, η συνολική, που έχει προμετωπίδα Ευρωπαϊκή Ένωση, κέρδη, ζημίες. Αυτό είναι, να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τη ζημιά, την ύφη να την πληρώσει ο λαός όπως την πληρώνει. Ο λαός, ποιος τα πληρώνει όλα αυτά? Για τα έργα, για την πολιτική προστασία, για αυτά, για αυτά. Ποιος? Αυτοί που πληρώνουν 5% φορολογίας, δηλαδή μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ή αυτοί που πληρώνουν το 95% της φορολογίας και έχουν και άλλα? Έτσι λοιπόν, ο λαός πληρώνει με τον ιδρώτα του, με την άγρια φορολογία, για την προστασία, και θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και τώρα το καινούριο είναι ότι τους φορτώνει και τις ζημιές. Και όσο και να ορκιστείτε, αυτή είναι η κατεύθυνση. Όσα και να λέτε, έχει ένστικτο και ο κόσμος έχει. Απλώς εμείς το αποκαλύπτουμε πολιτικά. Ξεδιπλώνεται το σχέδιο και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και για το ποιος κερδίζει και το ποιος χάνει, πρέπει να δούμε ποιος το υποστηρίζει και ποιος δεν το υποστηρίζει. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Ποιος λοιπόν το υποστηρίζει? Οι ασφαλιστικές εταιρείες που ήρθαν στην Επιτροπή, σου πει το σχόλιο, και ζητάνε κι άλλα. Και ζητάνε και πολλά, πολύ περισσότερα, γιατί πόσο είναι, 17% είναι ασφαλισμένα τα σπίτια γενικά στην Ελλάδα και τα περισσότερα είναι από τα δάνεια που παίρνουν και που υποχρούνται να τα ασφαλίσουν, 80% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Παπά. Στον παράδεισο των κυριών, όπως είναι και το σύριαλ. Είναι μόνο αυτό? Μόνο δηλαδή ο τίτλος, λέτε, κρατική μέρημνα και αυτά? Πραγματικά δηλαδή είναι κανένας να απορεί? Δεν σας ρωτάμε που ζείτε, γιατί ξέρετε καλά που ζείτε. Όμως εδώ αυτό που έχει σημασία μεγάλη είναι, και σας ρωτάμε πολύ απλά, λέτε τώρα ότι εμείς βάζουμε μόνο υποχρεωτικότητα στα δύο, όσοι έχουν τζίρο πάνω από 2 εκατομμύρια. Και ρωτάμε πολύ απλά,
αυτός ο κρατικός, ο γιγάντιος μηχανισμός που έχετε, που μπαίνει και ο Πρωθυπουργός μέσα, τι λέει, χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών. Τι αφορά, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, όλοι σας. Αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 2 εκατομμύρια τζιρό. Μας τρελάνετε. Εθνική στρατηγική για την ιδιωτική ασφάλιση σημαίνει γενίκευση της ιδιωτικής ασφάλισης. Απλά δεν μπορείτε να την περάσετε εύκολα. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί και ο λαός, όπως είπα, έχει ένστικτο. Πώς μεθοδεύεται, λοιπόν, υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που είτε ισχύαν είτε μπαίνουν τώρα, που σιγά σιγά με τη μέθοδο του σαλαμιού, σαλαμοποίηση δηλαδή, σπρώχνουν τον κόσμο προς την ιδιωτική ασφάλεια. Πρώτο άρθρο 6 έως 10 για αγροτικό τομέα. Δεν αποζημιώνεται το 100%. Γιατί? Αφού υπάρχει κρατική μέρημνα. Αλλά τι λέτε, ότι θα δώσουμε ένα βοήθημα, βοήθημα είναι, κατώτατο των απολειών σίγουρα, που μπορεί θεωρητικά και με προϋποθέσεις να φτάσει 70%. Άρα αντικειμενικά, έναν που παθαίνει τέτοια ζημιά, τι του ψιθυρίζεται, πάνε στην ιδιωτική να τα πάρει όλα, σιγά με τα πάρει, θα πω δύο λόγια. Δεύτερο θέμα. Οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δικαιούνται τη μισή αποζημίωση. Και μπαίνει και το δύναται στη μισή αποζημίωση. Γιατί? Είναι άλλα τα φασόλια αυτών που είναι... Γιατί είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες? Γιατί αναγκάζονται να δουλεύουν? Γιατί δεν μπορούν να βγουν πέρα. Δεν δουλεύουν για να γίνουν πλούσιοι. Να πεθαίνεις στο χωράφι και να πεθαίνεις και στην οικοδομή. Να ξεπατώνεσαι κυριολεκτικά δηλαδή. Επομένως και αυτό προετοιμάζει και τον κόσμο, σου λέει πήγαινε στην ασφαλιστική που θα έχεις καλύτερη κάλυψη. Τρίτο, στεγαστική συνδρομή. Προστίθεται παράγραφος που λέει ότι στην κατοικία χορηγείται στον καταρχή δικαιούχο μόνο όταν είναι μόνιμος κάτοικος στην πληγήσα περιοχή και η κατεστραμμένη κατοικία ήταν η κύρια κατοικία. Τι είναι αυτή η κρατική μέρημνα είναι αυτή? Γιατί δηλαδή έχει το σπίτι στο χωριό ο άλλος και μένει στην Αθήνα, θα πάρει το μισό, δεν θα πάρει κιόλας με τις προϋποθέσεις που βάζετε εσύ. Γι' αυτό λέμε ότι αυτά όλα πάνε σε μία κατεύθυνση, να δημιουργήσουν δηλαδή μία αντίληψη ότι πρέπει να πάμε στην ιδιωτική ασφάλιση, όπως το κάνετε κι αλλού. Όπως το κάνετε στην υγεία, όπως το κάνατε με στις επικουρικές, με το Ταμείο Επικουρικών Συντάξεων, όπως γίνεται σε όλους τους τομείς. Και βέβαια, για δεν μας λέτε εδώ, τι έγινε με τον ΕΝΦΙΑ? Εσείς είπατε θα γλιτώσετε 10% του ΕΝΦΙΑ, αν ασφαλίσετε τα ακίνητά σας. Αποτέλεσμα? Μηδέν. Δεν τσιμπήσαν. Γιατί ο κάθε νοικοκύρης κάνει και ένα λογαριασμό. Σου λέει πόσα θα γλιτώσω από τον ΕΝΦΙΑ, 30 ευρώ παράδειγμα, 50. Πόσα θα πληρώσω στην ασφάλεια, 150. Άρα δεν πάω. Και επειδή δεν τζίμπησαν σε αυτό το δόλωμα, έρχεστε με όλα τα υπόλοιπα. Και τέλος να πω ότι η ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης δεν βγήκε σήμερα και μην την πολύ προπαγανδίζετε. Είναι αμαρτωλή παγκοσμίως. Έχει στείλει κόσμο στα τάρταρα, κυριολεκτικά. Έχουν πέσει κανόνια και είτε θα αναγκαστεί το κράτος από τη φορολογία των ίδιων των εργαζομένων να στηρίξει για να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις, αν πάρουν. Και βέβαια ακούσαμε και ενστάσεις από τα άλλα κόμματα και λόγους πυρήνους. Κλασικό. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, το ερώτημα είναι ένα. Συμφωνείτε, το είπατε, στη συνύπαρξη κρατικής μέρημνας και ιδιωτικής ασφάλισης, ναι ή όχι? Όχι, πώς συμφωνείτε όμως στην υγεία? Μα περίμενα να το όχι γι' αυτό. Στην υγεία όμως συμφωνείτε. Στην αρμονική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην παιδεία συμφωνείτε. Στην αρμονική ύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και εδώ το είπατε, υπόθηκε, δεν θυμάμαι, δεν το σημείωσα ποιος είναι. Ότι ναι, να συζητήσουμε, από το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω, να συζητήσουμε βέβαια πώς
η ιδιωτική ασφάλιση θα συμπληρώνει, θα υπάρχει μαζί με την κρατική ασφάλεια. Με την κρατική ασφάλιση. Επομένως, εμείς θέλουμε να επαναλάβουμε κόστος όφελος, που κανένας δεν μιλάει, το 2017 για τη Θεσσαλία. Το 2017 δημοσιεύτηκε, έγινε μάλλον μελέτη από το ΥΠΕΧΟΔΕ για τη Θεσσαλία. Υπήρχαν τρία σενάρια. Το ένα ήταν να μείνουν όπως είναι τα έργα και όπου βγει. Το δεύτερο είναι να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για να περιορίσουν, έτσι γράφει. Κύριε και το τρίτο, τελειώνω, 21 λεπτά έχω. Τελειώσατε τριτολογία. Δεν θα κάνω ούτε δευτερολογία ούτε τριτολογία. Την τετραλογία δεν θα κάνετε. Λέω 12 και 6, 18 και 3, 21. Μου κόψατε ένα, 22. Με τη διακοπή. Θα τελειώσω τώρα, δεν υπάρχει θέμα. Λέω λοιπόν, το τρίτο σενάριο που ήταν και το πιο σοβαρό, μίλαγε για έργα, για σοβαρά έργα υπεδομών, για να αντιμετωπιστεί, που ξεκινάει από το βουνό, φτάνει στον κάμπο και φτάνει και μέχρι τη θάλασσα. Το λέω πολύ απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Απορρίφθηκε. Και τι λέει, απορρίπτεται γιατί η Ευρωπαϊκή, είναι ακριβό, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να συμφωνήσει με αυτό το στόχο. Η Ευρωπαϊκή σας Ένωση, που λέτε, τέλος. Παρακαλώ, έλα. Τέλειωσα. Ναι. Πυροσβεστική. Ναι. Καλά, δεν ακούτε ποτέ τι λένε αυτοί που, από το, μόνο μπράβο τους λέτε. Τι λένε αυτοί που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε τέτοιες συνθήκες. Ποτέ δεν λέτε. Τι λέτε τώρα. Υπερορίες. Με διαταγή του Υπουργού 24 ώρες 24 ώρες. Αντί να κάνετε προσλήψεις που δεν τις κάνετε. Και παίρνετε, κάνετε εσωτερική ανακατάταξη τόσο καιρό, κάθε χρόνο. Κοιτάξτε τώρα. Το βαρεθήκαμε το παραμύθι. Κάθε χρόνο το υπόσχεστε και κάθε χρόνο δεν το κάνετε. Παρακαλώ, επίσης, σταματήστε τέλειωσα. Και αυτό θα είναι και το, ελάτε, κλου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η πυροσβεστική, για να ξέρετε, είναι συνδρομική. Κάει και σπίτι, γιατί είχαν παραλείψει να πληρώσουν τη συνδρομή του τελευταίου μήνα. Εκεί το πάτε. Ιδιωτικοποίηση. Δεν σας περνάει. Και δεν σας περνάει, γιατί ο λαός ξεσηκώνεται και θα ξεσηκώνεται.